θα πάμε και σε μία άλλη περιοχή της χώρας, με έντονο το κριτικό στοιχείο. Στην όμορφη Χίο, η κυρία Δέσποινα Σωμαράκη είναι πρόεδρος Συλλόγου Κριτών Χίου, ο Ψιλορίτης. Στο ηλιοβασίλεμα σας πετύχαμε. Καλησπέρα από την Πυροβόλου Χίο. Όμορφη εικόνα, έντονο το κριτικό στοιχείο και στο νησί. Ναι, ναι. Είμαστε πάρα πολύ κριτικοί εδώ. Είστε πόσοι στον αριθμό? Είμαστε στο σύλλογο εγγεγραμμένοι, δεν είναι όλοι όσοι είναι, είναι γύρω στα 130 άτομα. Είναι όμως πάρα πολλοί οι οποίοι έρχονται στρατιωτικοί εδώ. Ναι. Είναι που έρχονται καθηγητές από Κρήτη και κάθονται για 1-2 χρόνια, οπότε φεύγουν. Δεν είναι μόνοι. Μάλιστα, έχετε κάποιο σύλλογο, προχωράτε σε εκδηλώσεις, έτσι? Έχουμε, ο σύλλογός μας είναι από το 1979 έχει δημιουργηθεί, από ερωτικούς μετανάστες, δηλαδή ήρθαν εδώ πέρα λόγω δουλειάς, στρατιωτικοί και παντρευτήκαν εχιώτισες. Επίσης, είμαστε από το 1983, συμμετέχουμε στις παρελάσεις όλες εδώ του νησιού και για την απελευθέρωση της Χίου. Μάλιστα να πω ότι στην αλληλεπρεφέρεση της Χίου βοηθήσαν δύο κριτικοί δόκιμοι στρατιωτικοί, ο Νικόλαος Ρίζος και ο Ιωάννης ο Παστρικάκης, οι οποίοι πέσανε εδώ για χάρη της απελευθέρωσης της Χίου και μας κάνουν κάποιο μνημόσυνο κάθε χρόνο. Παριστόμαστε όλοι οι κριτικοί σύσσωμοι στο μνημόσυνο αυτό. Κάνουμε μνημόσυνο για την επέτειο της απελευθέρωσης της μάχης της Κρήτης. Και κάθε χρόνο επίσης κάνουμε μια χορευτική εκδήλωση όπου καλούμε καλλιτέχνες λιράρι και το συγκρότημά του από Κρήτη. Έχετε καταγωγή από Κρήτη, σωστά? Εγώ είμαι, ναι, είμαι από το Τζούτζερο. Μάλιστα, από το Νότιο Ηράκλειο. Μπράβο, μπράβο, το ψαροχώρο, αυτό το όμορφο. Οπότε βλέπετε θάλασσα εκεί, στοιχείο τώρα καθημερινά. Βλέπετε και στην Κρήτη όταν έρχεστε. Σωστά. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ τυχερή που ήρθα σε αυτό το νησί. Είναι υπέροχο μέρος. Αν δεν έχετε έρθει, αξίζει να έρθετε. Είναι πολύ όμορφο νησί. Έχει το μοναδικό προϊόν στον κόσμο που είναι η μαστίχα. Βέβαια. Είναι υπέροχο. Οι άνθρωποι είναι ωραίοι. Το καλό είναι ότι είναι και αυτό νησί, έχει πολύ ωραίες παραλίες. Είναι φοβερή. Μα να μ' αρέσει, δεν με στεναχωρεί. Γιατί έχουμε και το σύλλογο, ο οποίος πηγαίνουμε μία φορά τη βδομάδα και δεν μας λείπει και πολύ. Γιατί έχουμε τσικουδιά εκεί, χορεύουμε, κάνουμε κάποια μαθήματα χορού. Καλτσούνια με μαστίχα. Ναι. Με μαστίχα. Όχι, αυτά δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα. Πρέπει να το προωθήσετε. Προτιμώ το original. Το original. Γιατί δεν θα είναι. Με τη μαστίχα είναι πολύ ωραίο το τσουρέκι. Το τσουρέκι, σωστά. Οι σχέσεις σας εκεί με τους μόνιμους κατοίκους είναι πάρα πολύ καλές. Ξέρετε, είναι αξιοσημείωτο το εξής γεγονός, ότι ενώ στο σύλλογο τα μαθήματα τα κάνουμε και για μας, να μην διαχνάμε την πατρίδα μας, έρχονται πάρα πολλοί χιώτες. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Και γιατί τους αρέσει πολύ η κριτική και αγαπάνε πάρα πολύ την Κρήτη. Πάντως γενικότερα βλέπουμε ότι αγαπούν την Κρήτη από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Σωστά. Οπότε τώρα και εσείς μας επιβεβαιώνετε ότι και στοιχείο υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι που θέλουν να μάθουν για την κουλτούρα της Κρήτης. Λοιπόν, έτσι, κυρία Σωμαράκη, βγήκαμε πριν από λίγο από Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε εκεί με την εκπρόσωπο των Κρητών στη Θεσσαλονίκη. Τη ζήτησα να μου πει μια μαντινάδα. Μου λέει, με πιάνεις αδιάβαστη εσείς. Να σας πω εγώ μία. Βέβαια τώρα, μα είναι δυνατόν. Και δύο. Η οποία ισχύει εδώ στοιχείο. Πάμε. Λοιπόν, λέει, δεν φτάνει να είσαι κριτικός για να αγαπάς την Κρήτη. Φτάνει να χωρίς την καρδιά σου μια στάξη ψιλορίτη. Ένα λεπτό και συγκινηθήκατε. Ναι, γιατί όποτε μιλάμε για Κρήτη συγκινούμε, ειδικά όταν είσαι μακριά από τον τόπο σου, σου λείπουν οι δικοί σου, σου λείπουν πολλά πράγματα, γιατί δεν τα βρίσκεις όλα. Όμως έχεις κάνει μια δεύτερη πατρίδα, έχεις τη δική σου οικογένεια εδώ, έχεις και εδώ δικούς ανθρώπους. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα κομμάτι που... Είστε ευγενέστατοι και μας συγκινήσατε όλους εδώ. Αυτή τη στιγμή σας βλέπει όλο το νησί. Σας βλέπουν και οι τέσσερις νομοί εδώ στην Κρήτη. Και δεχόμαστε. Μας βλέπουν και οι γονείς μου. Και να στείλετε και ένα μήνυμα εδώ. Να στείλετε και ένα μήνυμα. Τι μήνυμα να στείλω? Όποιος θέλει, θέλω να πω ότι όταν έρθει κάποιος φοιτητής εδώ, γιατί έχουμε και τέσσερα τμήματα πανεπιστημίου εδώ, έχουμε τέσσερα τμήματα μεταπτυχιακών. Έρχονται πολλοί κριτικοί φοιτητές και θα χαρούμε πάρα πολύ να ψάξουν να βρουν το σύλλογο και να έχουμε επαφές μαζί τους. Και ένα μήνυμα τώρα στους γονείς σας, στους δικούς σας. Εγώ αυτό ζητώ.
Οι γονείς μου πριν ένα μήνα έφυγα από την Κρήτη. Ξέρουν ναι. ότι είμαι καλά, ξέρουν ότι περνάω καλά. Οπότε πιστεύω ότι είναι πιο ήσυχοι τώρα. Τα πρώτα χρόνια λίγο στενοχωριόντουσαν. Τώρα απλά επειδή τους λείπουν τα εγγόνια τους πιο πολύ. Αλλά ξέρουν ότι τους αγαπώ, ξέρουν ότι είναι πάντα στην καρδιά μου. Εντάξει, να είμαστε γεροί μόνο. Σε ποιο σημείο εκεί στοιχείο βρίσκεσαι τώρα και βγάζουμε τους ζωντανοί? Δήμο Χιού, ναι. αλλά είμαστε 2 χιλιόμετρα από τη Χιού, μετά είναι το σύνορο Αβροντάδου. Να δούμε λίγο έτσι εικόνα, να πάρουμε μία γεύση. Ναι, θέλετε να σηκωθώ? Βέβαια, εσείς, ό,τι θέλετε εσείς. Φαίνεται βέβαια, μετά από τη θάλασσα, είναι ένα νησάκι Ινούσες, αν το έχετε ακούσει. Μα και βέβαια. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Στα βουνά και τα σπίτια που βλέπετε είναι Βροντάδος, ναι. περίπου και Βροντάδος. Ναι. Και από εδώ δεξιά, που βλέπετε κάτι άλλα βουνά, είναι ο Τσεσμές, είναι Τουρκία. Με το διάσημο το Πάσχα εκεί με τις ρουκέτες, έτσι δεν είναι? Οι ρουκέτες λοιπόν είναι από εδώ πλευρά, τις οποίες τις βλέπω από το μπαλκόνι μου κάθε χρόνο, τις βλέπω από το μπαλκόνι. Νομίζω ωστόσο υπάρχει μία παύση τα τελευταία 2 χρόνια, ή κάνω λάθος? Ναι, ναι, η αλήθεια ήταν μόνο ένας χρόνο που σταματήσανε. Αλλά μάλιστα. δεν γίνεται το έθιμο αυτό να σταματήσει. Κυρία Σωμαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είστε ένα υπέροχο άνθρωπο, υπέροχος άνθρωπος, ευγενέστατη και μας συγκινήσατε όλους. Να είστε καλά, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.